Στην παρέα μας, όπως σας έχω προσχεθεί από την αρχή της εβδομάδας, είναι και ο συγγραφέας Στέφανος Αλεξιάδης από τη Θεσσαλονίκη. Στέφανε, σε καλησπέριζω στον πολίτη 107.6 και 97.6. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φίλε μου, καλέ, να πούμε στον κόσμο ότι ο Ενικός, τον έχω αποκτήσει τον Ενικό, έχει πάρα πολύ καιρό που γνωριζόμαστε. Τουλάχιστον, τουλάχιστον ένα χρόνο. Ναι, πολύ καιρό. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, ο Στέφανος Αλεξιάδης είναι στην παρέα μας με την καινούργια κυκλοφορία του βιβλίου του με τις εκδόσεις Μινώας, Η Ημωγή. Έχει κυκλοφορήσει και στην Κύπρο μας. Το πρώτο βιβλίο, έτσι για την ιστορία, Τα φτερωτά σανδάλια, κυκλοφόρησε το 2021 και έναν χρόνο μετά απέσπασε το βραβείο Ελληνικής Εφηβικής Λογοτεχνίας 2022 από τα Public, έτσι για την ιστορία, και μάλιστα θα το πετύχετε και στο YouTube, αφού το 2022 υπήρξε κεντρικός προμιλητής του ένατου συνεδρίου TEDx που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και το δικό του το TEDx αφορούσε την αποδοχή του διαφορετικού, ένα θέμα το οποίο, από ό,τι διαβάζω και στο βιβλίο στο καινούριο, έχει αγγίξει ξανά με την Ημωγή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ μέσα από τα βιβλία μου να πιάνω έτσι, να καταπιάνομαι με θέματα που δεν βλέπουμε καθημερινά, για να μοιραζόμαστε έτσι ιστορίες όλοι μαζί από κοινού. Να ρωτήσω πρώτα, προς τι αλλαγή? Το πρώτο βιβλίο ήταν εντελώς διαφορετικού περιεχομένου και θεματικής. Το δεύτερο πολύ είναι σωστά. Καθαρά δολοφονία, αστυνομικό, μυστήριο, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Ναι, Τα φτερωτά σανδάλια ήταν στην ουσία μια εφηβική νουβέλα, που βέβαια δεν είχε μόνο εφήβους ως αναγνωστικό κοινό, είχε κατά βάση ενήλικες, για να είμαστε ειλικρινείς. Το δεύτερο βιβλίο τώρα, η αλήθεια είναι πως, Δημήτρη, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήθελα να δοκιμαστώ έτσι και σε ένα θέμα που μου αρέσει ως αναγνώστης να διαβάζω. Mm-hmm. Οπότε αποφάσισα να γράψω ένα ψυχολογικό θρίλερ, που δεν είναι βέβαια αμιγώς ψυχολογικό θρίλερ, έχει κοινωνικές προεκτάσεις, θα μπορούσε να σχολιαστεί και ως κοινωνικό θρίλερ. Οπότε αποφάσισα έτσι να δοκιμαστώ, να δω αν θα το πετύχω, αν θα το καταφέρω. Μίλα μου λίγο για την Ημωγή, την υπόθεση της, του βιβλίου. Ναι. Ημωγή, αρχικά να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε, σημαίνει κραυγή. Mm-hmm. Είναι μια αρχαιοελληνική λέξη, η οποία βέβαια χρησιμοποιείται και στα νέα ελληνικά, υπάρχει δηλαδή στο λεξιλόγιο. Σημαίνει κραυγή, είναι στην ουσία η πολύ δυνατή κραυγή. Βγαίνει από το ρήμα ημόζω, που σημαίνει κραυγάζω δυνατά, θρηνώ πολύ δυνατά. Mm-hmm. Και γιατί θρηνώ? Γιατί στην ουσία η πρώτη σελίδα του βιβλίου, δεν θα κάνω spoiler, θα πω αυτό που διαβάζουμε εξ αρχής, αφορά τον φόνο ενός παιδιού, ενός εξάχρονου παιδιού, ο οποίος πέφτει από τον μπαλκόνι, και για τον οποίο φόνο κατηγορείται η μητέρα του, η οποία ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Θέλω να μου πεις, από πού ήταν η έμπνευση του βιβλίου? Θα πώς ξεκίνησε, βεβαίως, το ταξίδι αυτό? Είδα κάποια στιγμή στα social media μια φωτογραφία που κυκλοφορούσε με τη Μίδια. Με τη Μίδια του Ευρυπίδη, η οποία, ως γνωστόν από την ελληνική μυθολογία, έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Μάλιστα. Και σκέφτηκα, Δημήτρη, αν θα μπορούσα να γράψω κάτι πιο σύγχρονο, το οποίο να έχει μία μητέρα ως φόνησα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η Ημωγή. Να πούμε στον κόσμο ότι το βιβλίο σου είναι λίγο διαφορετικά γραμμένο. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε. Το κάθε κεφάλαιο είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο. Και κάθε κεφάλαιο είναι η ιστορία που την λέει ο χαρακτήρας που είναι εκείνη την ώρα στην υπόθεση. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω αλλιώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πολύ μικρά κεφάλαια. Ναι. Αυτό το έχω κάνει εσκεμμένα για να μην κουράζεται ο αναγνώστης, γιατί εγώ προσωπικά όταν διαβάζω βιβλία κουράζομαι με τα πολύ μεγάλα κεφάλαια. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να έχω λίγο χώρο και χρόνο να ξαποσταίνω. Οπότε το έγραψα με αυτή την τεχνική. Όντως, είναι τέσσερις στην ουσία οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές. Είναι οι δύο αστυνομικοί και είναι η μητέρα και ο άντρας της, ο μπαμπάς του παιδιού. Mm-hmm. Εκ των οποίων βλέπουμε την αφήγηση σε σχέση με την ιστορία που διαδραματίζεται στο βιβλίο. Ο λόγος που το έκανα ήταν για να μπορέσουμε πιο εύκολα να μπούμε στην ψυχή του κάθε ήρωα, για να τον δούμε καλύτερα.
νομίζω πως είναι πιο εύκολο όταν ξέρεις ποιος είναι αυτός που μιλάει και τι λέει, να τον κατανοήσεις πολύ πιο, πολύ πιο είναι καλά. Όντως, είναι όντως πιο εύκολο και κάθε φορά που αλλάζει το κεφάλαιο, το μυαλό μου πηγαίνει σε τηλεοπτική πλοκή που απλά η σκηνή αλλάζει και πηγαίνει π.χ. στο άλλο σπίτι, μετά ξανά στο άλλο σπίτι, μετά στο εστιατόριο, μετά στο αστυνομικό τμήμα. Και αυτή η εναλλαγή είναι που με ξεκούρασε εμένα. Σε σελίδες του βιβλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λες. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λες. Το επόμενο βιβλίο. Επόμενο βιβλίο. Ακούω. Δεν είναι λίγο νωρίς. Είναι νωρίς. Η αλήθεια είναι νωρίς. Το ρωτάω πάντα στους συγγραφείς στους οποίους βγάζουμε στον αέρα. Εννοείται ότι κανένας του σπάνια θα μου πει ότι είναι έτοιμο ήδη τώρα όλο βιβλίο. Σε πιο πολλές φορές παίρνω την εντύπωση ότι όντως είναι έτοιμο το επόμενο βιβλίο. Απλά δεν θέλουν να πούνε λεπτομέρειες. Και είπα να δω, θα βγάλω λαβράκι. Κοίταξε, όχι, εγώ θα σου είμαι ειλικρινής, δεν είναι έτοιμο, ωστόσο έχει γραφτεί ένα μεγάλο μέρος. Έχεις μια ιδέα, θα πούμε. Αν αυτό σε ενδιαφέρει έτσι ως πληροφορία. Θα είναι στην ίδια κατηγορία. Θα είναι πάλι ένα βιβλίο μυστηρίου, έτσι πάλι ψυχολογικό, κοινωνικό θρίλερ. Σκέφτεσαι να κάνεις σειρά βιβλίων με την ίδια την αστυνομικό? Θα σου πω, δεν το είχα στο μυαλό μου, για να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά εδώ και 10 μέρες περίπου που κυκλοφορεί το βιβλίο, λαμβάνω μηνύματα στα μέσα, τα οποία θέλουν πάρα πολύ να γίνει αυτό το αστυνομικό δίδυμο σειρά. Σειρά. Και δηλαδή να, κάθε βιβλίο να έχει αυτούς ως πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί εγώ στην αρχή μου. Μάλιστα. Για να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, επειδή από την αρχή του βιβλίου, χωρίς να κάνουμε spoiler, προσπαθεί και ο ένας και ο άλλος, το βλέπω στις αντιδράσεις τους, ειδικά στην αρχή του βιβλίου, που προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα πίσω από το να συνδεθεί ο ένας με τον άλλον. Δεν θέλουν δηλαδή αυτό το ιδίλιο να πραγματοποιηθεί. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια τι γίνεται, γιατί έχω φτάσει μέχρι τη μέση του βιβλίου. Δεν θα σου πω και δεν θα πω και στον αέρα μπροστά τι γίνεται. Δεν ξέρω. Θα περιμένω με αγωνία να δω πώς θα σου φανεί. Ναι. Ότι είναι αυτό που θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει μετά, αν εξελιχθεί σε ιδίλιο στα επόμενα βιβλία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω. Εντάξει. Η Ημωγή είναι το βιβλίο. Ο Στέφανος Αλεξιάδης ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκδόσεις Μίνωας. Το βιβλίο είναι ήδη διαθέσιμο στα ράφια των βιβλιοπωλείων και στην Κύπρο μας. Η ημέρα της δολοφονίας είναι μόνο η αρχή. Είναι η πρόταση στο βιβλίο πάνω στο εξώφυλλο. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και στον αέρα του Πολίτη 176 και 97.6. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη μου χαρά. Είμαι συνδεδεμένος με την Κύπρο, γιατί έχω περάσει πολλούς μήνες ζώντας εκεί ως φαντάρος. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που η πρώτη μου συνέντευξη στην Κύπρο ήταν σε σένα. Α, το θυμάμαι αυτό τη λεπτομέρεια. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Το είχαμε πολύ συζητήσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι πολύ κάθε επιτυχία και μακάρι με παρουσίαση στην Κύπρο, που ξέρεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους όσους μας άκουσαν. Ευχαριστώ πάρα. Να είσαι πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Η μέρα δειλά ξεκινάει.